Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Θα σας δούμε σήμερα στο σημερινό επεισόδιο GNTM. Δεν είναι η πρώτη φορά όμως που κορίτσια φοράνε ρούχα σας στο GNTM, στο reality μόνο. Νομίζω στην πρεμιέρα του GNTM, πριν 2-3 χρόνια είχα δει όλα τα κορίτσια πάλι. Είχαμε κάνει κάτι να μεγάλωσω. Η χρονιά που αναδείχθηκε και η Ζενεβιέβ, έτσι δεν είναι? Τότε. Μπράβο. Απλά τώρα, αυτή τη φορά, γιατί φέτος έγινε. Να πούμε και μία ιστορία για τη Ζενεβιέβ, αν θέλετε. Φυσικά. Πολύ μικρή. Είναι και αυτή δική μου ανακάλυψη. Μου το αποκάλυψε η ίδια πρόσφατα, όταν κάναμε το show τώρα τελευταία, και μου λέει: το ξέρεις ότι είμαι δική σου ανακάλυψη? Και λέω: πού? Μου λέει: δεν με έχεις βρει σε ένα μπαρ και μου είπες ότι εσύ πρέπει να ασχοληθείς με τη μόδα, και με πήρες στο περιοδικό. Και έτσι ξεκίνησε. Α, και δεν το θυμόσασταν εσείς? Είμαι νονός πολλών. Όχι. Ωραία μου το είπε, Γενέβη. Μάλιστα, ωραία. Και καθίσατε και πρώτη φορά στη θέση του κριτή. Ναι, αυτή η δύσκολη θέση. Λοιπόν, να πάρουμε μια γεύση, γιατί έχουμε αποκλειστικό απόσπασμα από το σημερινό επεισόδιο GNTM και να επανέλθουμε να το σχολιάσουμε. Πάμε να δούμε! Πάμε! Ελάτε να δείτε τους φίλους. Πάμε! Και βλέπουμε τους φίλους της Μέρης και είναι τετράποδοι! Παιδιά, είναι σκυλάκια! Να τη φίλη μας! Ποιος έχεις? Σόνικ! Σόνικ! Τον θέλω! Τόσο μικρή! Κακλές! Ναι, το θέλω πάρα πολύ. Ήρθαν εδώ να βγάλουμε υπέροχες φωτογραφίες για να στηρίξουμε αυτά τα πλασματάκια, να βρουν ένα σπίτι, να νιώσουν λίγο αυτή την αγάπη και τη φροντίδα που τους χρειάζεται. Και δεν μπορείς να είσαι πετυχημένη, κεντρική, υπερκαραφανταστική, ζώντας στο LA και να μην φοράς. Το συγκλον... Τα συγκλονιστικά ρούχα του Βασίλη Ζούλια. Νομίζω... Γεια σας, κύριε Ζούλια. Περιτές συστάσεις. Γεια σου, Περικλή. Περιτές. Περικλής Κονδυλάτος. Μπράβο, αλλά συστήτε μας θα μας ξέρει ο κόσμος. Βεβαίως, Περικλής Κονδυλάτος και διασύς κοσμάτων. Ναι, να το πούμε. Έργον τέχνης, θα έλεγα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Βασίλη, δείχνουμε συλλογή υψηλής ραπτικής. Λέω να της βάλουμε ένα ωραίο ζευγάρι σκουλαρίκια και ένα βραχιόλι. Τώρα θα βάλουμε αυτό το κολλιέ. Κάτι απλό. Ναι, κάτι απλό για έξω. Έλα, μάνα. Λοιπόν, εσένα σε θέλω στο σόου, από τώρα σε κλείνω. Τέλειο! Με τη μαμά όμως μαζί. Έμπλεξε η Μάρα πάλι, δεν θα με ξεφορτωθεί ποτέ. Εντάξει, πραγματικά πολύ τυχαία τα κορίτσια που φορέσανε ρούχα υψηλής ραπτικής. Κύριε Ζούλια, πώς τα είδατε τα κορίτσια? Ανταποκριθήκανε? Βεβαίως ανταποκριθήκανε, ήταν όλες υπέροχες. Τα πήγαμε πολύ καλά. Ξεχωρίσατε. Έκλεισα και δύο για το σοου. Το επόμενο σοου θα έχω οπωσδήποτε τη μαμά και τη Μάρα. Τη Μάρα με τη μαμά της. Μάλιστα. Τώρα, σας κάνανε εντύπωση. Για ποιο λόγο, τι πιστεύετε δηλαδή, τι είναι αυτό που ξεχωρίσατε σε αυτές τις δύο? Μου άρεσαν σαν δίδυμο. Και επειδή είχα το σοου το τελευταίο, είχε τίτλο We are family, είμαστε οικογένεια, που βγήκε και η Βίκη με τη μητέρα της. Της ήθελα, αλλά επειδή ήταν ακόμη μέσα στο σοου, δεν μπορούσαν να έρθουν. Οπότε στο επόμενο θα τις έχω οπωσδήποτε. Μάλιστα, πολύ ωραία. Έχουμε δει, τι να σας πρωτορωτήσω. Θέλω να μου πείτε αν θα δούμε ρούχα σας και στον τρίτο κύκλο Emily in Paris. Όχι, το έχω πει. Το δικό μου πάρτι τελείωσε. Είμαι πολύ χαρούμενος. Να χαρεί τώρα κάποιος άλλος. Νομίζω είμαι ο μόνος σχεδιαστής που πήραν 5 ρούχα στη δεύτερη σεζόν. Δηλαδή ποτέ άλλοτε κάποιος δεν έχει εμφανίσει τόσα πολλά ρούχα σε μία σεζόν. Και αυτό ήταν πολύ μεγάλο δώρο. Έχω ευχαριστήσει την Πατρίτσια Φίλη πολλές φορές. Μπήκα στο παγκόσμιο χάρτη της μόδας μέσα σε μία νύχτα μέσω του Emily in Paris. Και ακόμη ζω το πάρτι. Δηλαδή άλλαξε η πορεία της καριέρας μου μέσα από αυτή τη σειρά. Μπορώ να το πω σήμερα που έχει περάσει ένας χρόνος. Και τώρα η Πατρίτσια μου έχει ακόμη μια ωραία έκπληξη. Το καινούριο που θα βγει στο Netflix με την Kim Cattrall, η καινούργια σειρά που λέγεται Glamorous. Και εκεί θα έχουμε 5 ρούχα. Οπότε έχουμε κάτι να περιμένουμε όμορφο. Και εμείς το περιμένουμε. Και εγώ από το παγκόσμιο τσιχάρτη της μόδας να σας ξαναπάω στα δικά μας τα εγχώρια. Γιατί απόψε το βράδυ θα σας δούμε σαν για πρώτη φορά ως κριτή στο GNTM. Θέλω να μου πείτε, στη θέση του κριτή που βρεθήκατε, πώς σας φάνηκε? Πώς νιώσατε? Δεν,
δεν είναι κάτι που θα το έκανα συνέχεια. Για μια φορά ήταν οκ. Okay. Αν είχατε την πρόταση, δηλαδή, για να είστε μέρος του GNTM ως Κρητής, δεν θα πηγαίνατε. Όχι. Δεν νομίζω ότι μπορώ να τα αποκριθώ σε ένα τέτοιο show. Σας δυσκολεύει το να κάνετε κριτική, δηλαδή, εκεί, αυτό είναι που δεν σας... δεν ήταν πολύ σε εσάς, δηλαδή. Και αυτό, και δεν είναι μέρος της δουλειάς μου. Εγώ είμαι για να φτιάχνω όμορφα φορέματα και να τα προσφέρω στις γυναίκες, ομορφιά και χαρά. Όχι για να κρίνω. Απλά το GNTM ψάχνει τα μοντέλα, είναι το πριν και το μετά. Το GNTM ψάχνει τα μοντέλα, εσύ ψάχνετε τα φορέματα για τα μοντέλα και τα ρούχα. Εντάξει. Okay. Τώρα βέβαια μετά από αυτό που είπε... Και δεν πιστεύω ότι είμαι και τηλεοπτικό πρόσωπο. Όχι, κύριε Ζούλια, συγγνώμη. Σε αυτό θα διαφωνήσουμε. Επειδή σας έχω κάνει εγώ πολλές συνεντεύξεις, είμαι η Μέρη Αργυριάδου. Γεια σας, καλημέρα. Γεια σου, αγαπημένη Μέρη. Είστε. Ναι, είστε. Σας το έχω πει από την αρχή. Εγώ είμαι, αλλά για το History Channel ή Ερτένα. Όχι, δα. Να σας πω λίγο, ποια θεωρείτε ότι θα κερδίσει? Ποια ξεχωρίσατε? Η Μάρα έχω ξεχωρίσει. Όχι απλά μία, θέλω να μας πείτε τα τρία κορίτσια. Την τελική τριάδα. Και τη μαμά θα πει σίγουρα. Για εσάς πάντα, έτσι. Ναι. Τρία ονόματα τώρα δεν θυμάμαι. Αν μου τα θυμίσετε θα... Άμα μου περιγράψετε λίγο, εγώ θα σας δώσω και το πρόσωπο. Είναι η Βικτόρια, η ξανθιά, η κοπέλα με τα μπλε τα μάτια. Σίγουρα το plus size κορίτσι. Mm-hmm. Ήταν υπέροχο. Ωραία. Η Μαρίτα. Μαρίτα. Πολύ ωραία. Η Μαρίτσα, ναι. Λοιπόν, η Μάρα, η Μαρίτσα και μια κοπέλα με κόκκινα μαλλιά. Η Αλεξία. Η Αλεξία Τράικο. Οπότε για να καταλάβω κάτι, άρα Μαρίτα, Αλεξία και Μάρα, σωστά. Ναι, ναι, ναι. Οπότε το μαμά, κόρη, το κόνσεπτ σας αρέσει πιο πολύ γιατί ταιριάζει με το δικό σας το σόου. Δεν είναι ότι βλέπετε και ξεχωριστά την κάθε μία στην τριάδα. Ναι, όχι ξεχωριστά. Η μαμά, κόρη, ναι, ήταν τέλειο για το σόου, αλλά okay. Η μαμά... Okay. Πώς λένε, τη μαμά, ποιο είναι το όνομα της μαμάς? Μικαέλα. Καλά, λογικό που ναι. Και η Μικαέλα ήταν πολύ καλή. Πολύ καλή. Ωραία, κάποια που να είδατε που να είπατε. Κάποια που να είδατε και να είπατε ότι τώρα αυτό το κορίτσι δεν το. Ίσως να μην το έχει τόσο. Δεν θα ήθελα τώρα να. Εδώ είναι. νιώθει δύσκολα στη θέση του κριτή, θα μας πει τώρα αυτό το πράγμα. Εγώ, κοίτα, αυτός ο κόσμος είναι πολύ σκληρός και τον έχω ζήσει από την αρχή της ζωής μου και από μέσα. Πάντα έκανα ένα casting, γιατί και στα περιοδικά κόσμο κοιτούσα και τώρα κόσμο κοιτά. Είναι ο δεύτερος πιο σκληρός κόσμος μετά το κόσμο της τέχνης, που έχει μια συνεχή απόρριψη. Αυτά τα έχει πει και η Βίκη πολλές φορές. Την έχουν απορρίψει αρκετές φορές στο εξωτερικό και παρόλα αυτά επέμενε και έκανε την τεράστια καριέρα που έκανε. Αλλά τρως πολλά όχι, ακόμη και αν είσαι στο top 5 των κοριτσιών. Κύριε Ζούλια, είδαμε και στο Mad Walk την συνεργασία σας με την Kid Moxie. Να θυμίσουμε για όσους δεν ξέρουν ότι είναι η καλλιτέχνη που έγραψε και το τραγούδι για το Μαέστρο. Πώς... Περάσαν πολύ όμορφα. Περάσαμε πολύ όμορφα. Μου έκαναν την πρόταση από το Mad. Πάντα χαίρομαι να πηγαίνω στο Mad, γιατί είναι νομίζω η μεγαλύτερη γιορτή μόδας σε συνδυασμό με τη μουσική. Και φέτος επιλέξαμε. Ναι, επέλεξα και εγώ την Kid Moxie. Τη βλέπουμε και στα πλάνα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Η παρουσία της ήταν συγκλονιστική σε αυτό το τραγούδι. Έχει τύχει να σας πούνε κάποια στιγμή, έχει τύχει να σας ζητήσουν ποτέ να αναλάβετε μία είτε παρουσιαστή καλλιτέχνη, οτιδήποτε και να πείτε δεν ταιριάζει στο στυλ μου, σε μένα, δεν θέλω αυτό να το κάνω. Αυτό ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Όχι, δεν έχει τύχει. Δεν έχει τύχει γιατί νομίζω δεν με προσεγγίζουν και άνθρωποι που δεν ταιριάζουν. Δεν έχει τύχει να πω. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε για τη συνεργασία σας με την το πω σωστά γιατί είναι μεγάλο, Trinity Joe B. Bliss, στην οποία δώσατε ένα ασημένιο φόρμα για το κόκκινο χαλί, βέβαια, στην πρεμιέρα της ταινίας Avatar. Α, μπράβο. Ναι. Μην μου πείτε, το ξεχάσατε. Δεν το ξέρεις, αλλά δεν το έχω ανεβάσει εγώ ακόμη στο Instagram μου, γι' αυτό μου κάνει. Εμείς βλέπουμε και τα πλάνα. Ναι, μα το Αυτό είναι ένα φόρεμα από μια παλιότερη κολεξιόν που μάλιστα το είχε φορέσει η Βίκυ Καγιά πριν 4-5 χρόνια. Και το είχα στείλει στο LA σε αυτή την αγαπημένη στυλίστρια που με είχε βάλει και στα Golden Globes πριν 5 χρόνια, την Κριστίνα Έλρικ. Και ναι, είχα ειδοποιηθεί ότι θα το φορέσει.
Υπέροχη είναι. Μα το έχει γίνει αναφορά στο όνομά σας, έχει ταγκάρει, δηλαδή γράφουν όλα τα διεθνή μέσα, το τι φόρεσε η κάθε μια κυρία στο κόκκινο χαλί και φυσικά αναφέρεται και χαίρο, το όνομά. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί τις πήγαινε πάρα πολύ. Και γενικά είναι ωραίο, είναι ικανοποιητικό να βλέπεις τα ρούχα σου να τα φοράνε οι γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Είναι όμορφο. Ζούλια, έχετε κάποιο όνειρο, κάποια κυρία... celebrity γνωστή παγκοσμίως. Μπορεί να είναι και από την πολιτική. Ναι, την Nicole Kidman. Την Nicole Kidman. Nicole Kidman με Ζούλια θα ήταν εκπληκτικό. Θα γίνει σίγουρα. Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το βάλουμε στο στόχο για το 23, για να δούμε. Τέλεια. Σας το ευχόμαστε ολόψυχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές γιορτές να έχετε. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Να δούμε το επεισόδιο σήμερα. Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστούμε. Γεια σας.